Τα Τζάμπο είναι μεγάλα, αναπαυτικά και μια διαδρομή μαζί τους είναι πραγματική απόλαυση. Ο ήχος που βγάζει ο κινητήρας τους είναι... ναι ρε παιδιά, γιατί Τζάμπο θα σας μιλούσα. Πάμε για σνακριβιού. Γεια χαρά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα snack review από το Rucksnack. Είμαι ο Νίκος, δοκιμάζω πράγματα που δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ και κατά κάποιο τρόπο τα δοκιμάζετε κι εσείς μαζί μου. Σήμερα, Jumbo Croissant, θυμάστε την υπερεπική παραγωγή όπου έγινε της πραλίνας με τους άλλους YouTubers. Τώρα όμως έχουμε και εκτός από πραλίνα γευσούλες με μαρμελαδούλες. Πριν όμως από αυτό, θέλω να με ακολουθήσεις στο Facebook, να με ακολουθήσεις στο Instagram, γιατί έχει υλικό που μπορεί να μην δεις εδώ ποτέ. Και αν δεν έχεις κάνει εγγραφή εδώ στο YouTube, κάνε τώρα μια εγγραφή και πάτε και τον καμπανάκι δίπλα για να σου έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Και από πού να ξεκινήσω, παιδιά, από πού να ξεκινήσω? Jumbo Croissant από την Όχονο Snack. Μου τα έστειλαν και ευχαριστώ πολύ για να τα δοκιμάσω. Δεν υπάρχει εγχρήματη σχέση, να το πω και αυτό, οπότε η γνώμη μου θα είναι ειλικρινής και όχι επηρεασμένη από οτιδήποτε άλλο. Με πλούσια γέμιση βερίκοκο, γενικά έχουμε συνηθίσει τα κρουασάν των γνωστών μαρκών να βγαίνουν και με τις μαρμελαδίτσες τους. Με πλούσια γέμιση βερίκοκο λοιπόν θα δούμε εδώ, 0,50 προτινόμενη τιμή, δεν ήταν πολλά να δεις. Ωραίο, έντονο χρώμα η συσκευασία, λαχταριστό φαίνεται το κρουασάν. Μ' αρέσει το βερίκοκο, τι μπορεί να πάει στραβά? Α, να πω καταρχάς ότι μ' αρέσει και να έχουν και τον αέρα τους μέσα. Τα πράγματα σημαίνει ότι δεν έχει φύγει ο αέρας, δεν έχουν μπαγιατέψει. Και ανοίγω μια συσκευασία που θέλει τη δύναμή της, μπορώ να πω. Και είδου. Εντάξει, μανιζέβελο κρουασανάκι. Πάρα πολύ αφράτο, παιδιά, ε. Πολύ μου αρέσει αυτή η αφρατήλα. Επιτρέψτε μου να μυρίζω, γιατί είμαι και λάγνο σε αυτά τα θέματα. Μυρίζει υπέροχα, έχω να σας πω. Και θα κόψω ακριβώς στη μέση. Για να... να το. Δες το από κοντά, γιατί αυτό το πράγμα αξίζει να το δεις. Ποιος είναι η Τατιάνα? Αν δεν καταλάβετε τι είπα, ρωτήστε τους γονείς σας. Αυτοί θα το θυμούνται. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Θα κρατήσω αυτό που είναι πιο τηλεοπτικό να το βλέπετε εσείς, το άλλο θα το τρώω εγώ. Παιδιά, δεν ξέρω, έχω πάρει καλή παρτίδα κρουασάν εδώ. Κοιτάξτε εδώ, η ακρούλα είναι αυτή. Πόση γέμιση έχει μέσα, που είναι το παράπονο όλων. Φανταστικό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία η ζύμη στη γεύση της και πολύ αφράτη, ρε παιδί μου. Ξενερώνεις να παίρνεις ένα ξερό κρουασάν. Και εδώ ήρθανε μια χαρά. Ήταν έτσι με τον αέρα τους και όλα μέσα. Και. Εντάξει. Οι μαρμελάδες από βερίκοκο, τι διαφορά μπορεί να έχουν μία με την άλλη? Πραγματικά ελάχιστες. Αλλά τέριαξε πάρα πολύ ωραία εδώ η αφρατοσύνη, αν μου επιτρέπετε ο όρος, του Jumbo κρουασάν με βερίκοκο και η γλυκιά του γέμιση. Νομίζω ότι η βαθμολογία του, παιδιά, ξέρετε ότι είμαι αυστηρός, είναι ένα ωραιότατο 8. Και μπράβο, Jumbo κρουασάν με πλούσια γέμιση. Βερίκοκο. Πάμε τώρα στο κεράσι. Τζάμπο κρουασάν όχνο σνακ με πλούσια γέμιση κεράσι. Είναι περίπου το χρώμα που έχει το αυτοκίνητό μου η συσκευασία. Μου αρέσουν αυτά τα χρώματα. Λοιπόν, με το κεράσι έχω μια ιδιαίτερη σχέση, έχω να σου πω. Γενικά στα γλυκά κτλ. Το τρώω και δεν το τρώω. Μου αρέσει, το μόνο γλυκό του κουταλιού που μου αρέσει είναι το κερασάκι. Γιατί γενικά τα γλυκά του κουταλιού δεν τα θεωρώ γλυκά, να σου πω την αλήθεια. Και δεν μου αρέσει στα αναψυκτικά. Όποτε έχω πιει δηλαδή κάτι κοκακόλα κεράσι, πέψη κεράσι, ακεραιό κέρασο, δεν μου άρεσε. Οπότε εδώ είναι λίγο κομπλικέ τα πράγματα και να δούμε αν θα έχει γράψει καλά στο Jumbo Croissant. Έχω να πω ότι η Όχονο Snack, την ελληνικότατη εταιρεία, είναι στη Θεσσαλονίκη η έδρα της και έχει το παράδειγμα της εδώ στην Αθήνα. Μου τα έστειλαν αυτά τα κρουασάν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τελικά είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι. Πάμε να ανοίξουμε, να δούμε εδώ τι γίνεται. Ωχ, παιδιά, το έσκασε κατά λάθος από την άλλη. Έσκασε από την άλλη, παιδιά. Εντάξει, είχε αυτό τον αέρα του μέσα, οπότε θα το ανοίξω από εδώ. Έχω να σας πω ότι. Εντάξει, δεν είναι πολύ αστείο, αλλά τρόμαξε ο γιος μου που κάθεται εδώ δίπλα την ώρα που έσκασε και έτσι ήθελα να το συνεφέρω. Γι' αυτό έκανα γι' αυτό το jump κάτω εκεί. Φαίνεται το ίδιο αφράτο. Δείτε εδώ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα ακούσουμε κιόλας αυτό. Για κάτσε να πλησιάσω το μικρόφωνο. Έτσι κάνει, παιδιά, το κρουασάν και μυρίζει και πολύ ωραία κεράσι. Α, και τα κεράσια τα φρούτα. Οκ, τα τρώω. Πάνω σε αυτό που έλεγα πριν με τα κεράσια. Εδώ μου φαίνεται ότι πάλι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αφράτο κρουασάν. Να πω επίσης ότι τα κρουασάν είναι στην κουλτούρα της Ελλάδας. Τα κρουασάν τα γεμιστά, έτσι τα συσκευασμένα. Νομίζω ότι σε άλλες χώρες δεν πολύ υπάρχει το σνακ ως τέτοιο. Δηλαδή και στη Γαλλία θα έχεις τα κρουασάν βουτύρου, τα κρουασάν που λένε στους φούρνους κτλ. Αλλά το συσκευασμένο κρουασάν σε τόσες γεύσεις και σε τόσες μάρκες που υπάρχει στην Ελλάδα, και η Jumbo είναι καταπληκτική μάρκα, έχω να σας πω, δεν το συναντά σε άλλες χώρες. Είναι γενικά λίγο ελληνική η κουλτούρα. Θα κόψω εδώ πάλι στη μέση. Ουπ, για να το δεις κι εσύ.
εσύ που βλέπεις αυτή τη σκηνή απείρου κάλους. Να το, για αυτά τα πλάνα ζούμε. Το έχω ξαναπεί εκατοντάδες χιλιάδες φορές. Όπως είχα πει, η μυρωδιά την εθαϊκή και δοκιμάζω. Mm. Είναι μια πιο ιδιαίτερη γεύση από το βερίκοκο. Είναι αυτό το γλυκό πικρίζει. Είναι ωραίο, εντάξει. Σου φρενάρει λίγο τη γλύκα. Αλλά νομίζω ότι είναι μια απόλυτα ταιριαστή γεύση έτσι με αυτή την πάλι πάρα πολύ μαλακή και νόστιμη σφολιά. Εδώ βλέπω στην άκρη, οκ, okay, υπάρχει γέμιση, αλλά δεν βρήκα μια τέτοια φλέβα όπως το βερίκοκο. Αλλά οκ, okay, δεν με χαλάει. Γιατί πραγματικά αν το πιέσει και λίγο μπορεί να πάει σε όλο το κουρασάν. Εγώ προτιμώ βέβαια να μην τα πατάω το κουρασάν. Εκτός αν είναι να το βάλω την τοστιέρα, μόνο τότε θα το συμπιέσω. Αλλά προτιμώ να τα απολαμβάνω κατευθείαν από τη συσκευασία έτσι με όλη τους την αφρατοσύνη. Ωραίο το κεράσι, νομίζω ότι θα μείνω ωστόσο στο βερίκοκο περισσότερο, οπότε το κεράσι θα πάρει ένα 7,7, κοντά στο 7,8 κιόλας. Γενικά ξέρετε ότι οι βαθμολογίες πάνω από το 7 για το Ράξνακ είναι θησαυρός, δηλαδή πρέπει να πας να το αγοράσεις αυτό αν δεις ότι συμφωνείς με τα γούστα μου, γιατί okay, μπορεί καμιά φορά να μην συμφωνείς κιόλας. Λοιπόν, τι λέτε κι εσείς, δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει κι εσείς τα τζάμπο κρουασάν με γεύσεις και το τζάμπο κρουασάν παραλίνα, αλλά θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Οπότε γράψτε με εκεί. Τώρα θα ήθελα να με ακολουθήσεις και στο Facebook, γιατί εκεί μοιράζομαι και υλικό από άλλους δημιουργούς. Πέσαν αυτά, δεν πειράζει. Μοιράζομαι, όπως έλεγα, υλικό από άλλους δημιουργούς. Έχουμε πράγματα από τη βιομηχανία των snack. Γενικά γίνονται ωραία πράγματα και συζητήσεις εκεί. Στο Instagram έχουμε backstage, έχουμε stories, πράγματα που για να πάρεις όλη την εμπειρία Ράκνακ πρέπει να με κάνεις εκεί follow. Και εδώ που είμαστε στο YouTube, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, κάνε τώρα μια εγγραφή και πάτε και το καμπανάκι δίπλα για να σου έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Μέχρι το επόμενο snack review από το Ράκνακ, keep snacking!